Πρώτο που θέλω να σταθώ είναι ότι είναι σε μια αριστερή καμπή και σταματάει αριστερά. Δεξιά το έχει άνοιγμα, όπως είδαμε με τον Γερανό. Mm-hmm. Άρα δεν προλαβαίνει να κάνει δεξιά. Ή δεν βλέπει, ή δεν συνειδητοποιεί, δεν είναι σε κατάσταση. Ή όλα γίνονται πολύ γρήγορα, καπνί, φωτιά, τρομάρα. Μιλάμε για ένα δευτερόλεπτο. Έτσι. Δηλαδή, αν πηγαίνει με 100 χιλιόμετρα με το Καγέν και θέλει να κάνει δεξιά, ένα δευτερόλεπτο θα σου πάρει. Και όταν καίγεσαι, δεν σε νοιάζει αν θα συμπαρασύρει και κάποιον άλλον δεξιά λίγο. Άρα λοιπόν, το ότι δεν πάει δεξιά και μένει εκεί αριστερά και σταματάει. Αυτό το πλάνο φαίνεται απόλυτα. Αυτό εκεί που είναι. Κοίταξε, δεξιά υπάρχει άνοιγμα. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του σαν στοιχείο, εκεί που είναι ο Γερανός τώρα. Από αυτό από μόνο του σαν στοιχείο δίνει το πρώτο θέμα. Είναι κάτι πολύ έκτακτο, κάτι πάρα πολύ ξαφνικό το οποίο του συμβαίνει. Θέλω να μπούμε λίγο στη θέση του οδηγού. Mm-hmm. Πάμε, οδηγούμε ένα αυτοκίνητο, ξεχνάμε τον τύπο του, έτσι. Εάν αυτό αναφλεγεί για κάποιους λόγους, δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι να αναφλεγεί ένα αυτοκίνητο εν κινήσει. Εγώ θέλω να αποκλείσω σχεδόν τη διαρροή καυσίμου. Οποιαδήποτε μεταβολή στη ροή του καυσίμου ενεργοποιεί δικλείδες ασφαλείας, υπάρχει αντεπίστροφη βαλβίδα, το ρεζερβουάρ στο Καγέν είναι κάτω από τα καθίσματα των πίσω επιβατών, διαμορφωμένο με τρόπο ώστε να περικλεί τον πίσω άξονα. Δεν έχει σκάσει το ρεζερβουάρ. Δηλαδή, μπορώ να το πω, είναι τα τζάμια άθικτα, είναι τα φτάνια. Το ρεζερβουάρ δεν έχει σκάσει. Είναι βέβαιο, γιατί αν δούμε την εικόνα αυτή με το αυτοκίνητο, είτε από οποιοδήποτε πλάνο, είτε όταν καίγεται, είτε ότι το πίσω μέρος του αυτοκίνητου είναι αυτό που έχει καταστραφεί λιγότερο. Δηλαδή, φαίνεται και εδώ καίγεται το μπροστά μέρος και εδώ πια σίγουρα έχουν πέσει καύσιμα στην άσφαλτο. Γιατί, αν δούμε το πλάνο ολόκληρο, η άσφαλτος φλέγεται. Να το. Εδώ, ναι, εδώ έχουν πέσει καύσιμα. Είναι ελάδια, είναι οτιδήποτε έφλεκτο. Αλλά από είναι κάτω, το μπροστά μέρος. Δηλαδή, πίσω το ρεζερβουάρ είναι. Έχει σφραγίσει. Είναι κάτω από τις θέσεις, από τα πίσω καθίσματα, φωτιά δεν έχει φτάσει. Ωραία. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει όσο μπροστά. Όσο πρόλαβα από την ώρα που συζητήσαμε το θέμα μέχρι αυτή τη στιγμή να διερευνήσω, υπάρχει μια ανάφλεξη το 2003 στην Αμερική από ένα ποδόφρενο το οποίο ακουμπούσε, το διόρθωσε. Η Πόρσε τελείωσε αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξανά αναφλεγεί. Δηλαδή δεν είναι ένα αμάξι που καίγεται. Αυτό και τι χρονολογία είναι. Είναι εκτιμώ από το καμένο κουφάρι του ότι είναι από 2007 έως 2009, Καγένες με 395 άλογα, V8, είναι ατμοσφαιρικό, δεν υπάρχουν εναλλάκτες θερμότητας, intercooler μπροστά πίσω, φαίνεται από τις φωτογραφίες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Εκτιμώ ότι είναι αυτό. Και δεν υπάρχει καταγεγραμμένη, άκουσα νωρίτερα με τον κύριο Κούγκο που λέγατε για το υγραέριο. Στην Ελλάδα επίσημη και καταγεγραμμένη μετατροπή σε αυτό το μοντέλο, δηλαδή μετά το facelift από το 2007, 2008, 2009 με υγραέριο, δεν υπάρχει. Τώρα να έχει γίνει κάτι το οποίο δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένο, είναι άλλη ιστορία, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει επίσημη καταγεγραμμένη. Αυτός ο τύπος, δηλαδή από τις χρονιές εκείνες και μετά, δεν έχει 2007, ακόμα 2008, γίνει 2009, πατέντα για το υγραέριο. Άρα το πιο παλιές είχαν. Την Καγέννη έχουμε από το 2002, το μοντέλο που έσωσε στην Πόρσε. Εμπορικά το μοντέλο που έσωσε στην Πόρσε. Στην Ελλάδα εξαιρετικά δημοφιλές. Δεν καίγονται τα Καγέννη. Άρα λοιπόν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο καίει βενζίνη και τουλάχιστον σύμφωνα με τον. Όσο μας είπε και ο δικηγόρος του, είναι και καλά συντηρημένο. Ωραία. Ο άνθρωπος λοιπόν. Πάμε λίγο στη θέση του οδηγού. Όταν λοιπόν φλέγεται το αυτοκίνητό μας, μπορεί να έχει ας πούμε, σπάσει κάτι στον κινητήρα και να έχουμε βγάλει λάδια. Αυτό αμέσως θα έβγαζε check engine και θα μπαίνει το αυτοκίνητο σε safe mode. Αν safe mode σημαίνει αυτά, θα κοπεί πάρα πολύ η ταχύτητά του, ίσα να μπορέσει να πάει στην άκρη. Ας πούμε. Δεν μπορεί να αποδώσει πλήρως ο κινητήρας. Υπάρχουν περιπτώσεις καταγεγραμμένες στην Ελλάδα που κάει και ολόκληρη, όσο πολλαπλασιαστής, ολόκληρη δεξιά πλεξούδα του κινητήρα και ήρθε το αυτοκίνητο με 4 κυλίνδρους μόνο, τη μία πλευρά, να λειτουργεί από το Κιάτο μέχρι την Αθήνα. Σου φέρνω ακραίες περιπτώσεις για να καταλάβεις τι συζητάμε τώρα. Ναι, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει 15.000 δικλείδες ασφαλείας. Δεν καίγεται. Το ξανατονίζω. Άρα λοιπόν, να μπούμε λίγο στη θέση του οδηγού και ξεχνάμε τι οδηγούμε. Όταν λοιπόν το αυτοκίνητο αναφλεγεί, ή διαρροή καυσίμου θα έχουμε, ή κάτι από τα λάδια σπάσανε, ας το πούμε, και κάπου πέφτουν πάνω σε εξατμίσεις στο τούρμπο. Αυτό δεν έχει τούρμπο. Άρα λοιπόν πάνω σε εξατμίσεις, που είναι το πιο υψηλής θερμοκρασίας σημείο που υπάρχει μέσα στο χώρο του κινητήρα, αναφλέγεται. Εμείς τι θα δούμε το πρώτο πράγμα που θα δούμε, καπνό πίσω. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που μπορεί να δει ο άνθρωπος είναι καπνό πίσω. Από τη ροή του αέρα το λέω έτσι, είναι απλά μετρημένα πράγματα. Από τη στιγμή θα δούμε καπνό πίσω και φρενάρουμε, αυτό που κάνουμε, οι πυροσβέστες μας καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα, είναι τροφοδοτούμε τη φωτιά με αέρα. Δηλαδή τη στιγμή που κόβεις είναι σίγουρο ότι θα φουντώσει φωτιά. Εδώ θέλω από το βήμα που έχω να απευθυνθώ σε όλους όσοι μας ακούνε, σε μια τέτοια περίπτωση και πριν μειώσουμε ταχύτητα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πεταχτούμε έξω. Δηλαδή, προτείνω πριν μειώσουμε ταχύτητα να λύσουμε τη ζώνη ασφαλείας, να πιάσουμε την πετούγια της πόρτας και μόλις πατήσουμε το φρένο να είμαστε έτοιμοι να πεταχτούμε έξω. Θα σταθούμε μετά στο πώς αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Στην πραγματικότητα, κάτι που πρέπει να βάλουμε στην κουβέντα μας είναι ότι από τη στιγμή που αρχίζει η φωτιά να παίρνει διάσταση και το αυτοκίνητο είναι στο δρόμο, είναι πολύ δύσκολο για τον οδηγό να καταφέρει να βγει. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή, αν κάποιος έχει την εικόνα ότι εντάξει, βλέπω λίγο τη φωτιά, ανοίγω την πόρτα και βγαίνω, όχι, δεν είναι έτσι. Με το που έκοψε, λαμπάδια σύνικο αυτό. Ναι, αυτό ναι. Με το που έκοψε και έκανε το στροφισμό. Δηλαδή, μόλις άρχισε η φωτιά, είναι περίπου καταδικασμένος ο οδηγός, έχει πάει κοντά στο κράσπεδο. Αμφιβάλλω
πολύ αν είχε καν τη δύναμη να ανοίξει την πόρτα εκείνη τη στιγμή ή μπορεί να έκανε την κίνηση, αλλά και πάλι έχουν περάσει τα κρίσιμα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, από τη στιγμή που πας με ταχύτητα, πιάνει φωτιά και κόβεις, φουντώνει η φωτιά. Είναι δυστυχώς παράδοξο, γιατί δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Σαν τον Κασκαντέρ να πεταχτείς έξω, το φρένο σου κάνει τη φωτιά να φουντώσει. Νίκο, σωστό. Υπάρχει κι άλλη μια εξέλιξη. Ναι. Δυστυχώς, λέει, δεν φαίνεται από τις κάμερες. Στη γέφυρα που είναι η Έφη Κουλοχέρη, ναι, προσπαθούν ή με κάποιον αυτόπτη μάρτυρα, που είναι πολύ δύσκολο, να δούνε αν την ώρα που περνούσε η Πόρσε Καγιέν υπήρχε κάποιος πάνω από τη γέφυρα. Ναι. Τη γέφυρα την προηγούμενη πάντως, γιατί τούτη εδώ που είναι η Έφη δεν την έχει περάσει. Δηλαδή το σημείο που έχει αναφλεγεί το αυτοκίνητο είναι αυτό που βλέπουμε δεξιά στην οθόνη, η μαυρίλα πάνω στη γραμμή του οδοστρώματος. Εκεί περνάει τώρα το ταξί. Ναι, εκεί μπορεί και σε κάποια απόσταση τέλος πάντων να έχει. Ναι, τη γέφυρα αυτή δεν την έχει περάσει. Αν ίσως κάποιος να εννοεί την προηγούμενη γέφυρα, τέλος πάντων νομίζω ότι είναι λίγο ακραία όλα αυτά. Ναι, αλλά μου λένε τώρα εδώ όμως σε μήνυμα, ναι, ότι από τις κάμερες. Εδώ ένα λεπτό, γιατί οι συνάδελφοι που είναι εκεί και ο οπερατέρ μας βοηθάνε πολύ και τον ευχαριστώ. Μας δείχνει και το σημείο ακριβώς που υπάρχει η κάμερα ελέγχου της κυκλοφορίας. Δηλαδή, η όποια λήψη συζητούμε και βλέπουν αυτή τη στιγμή οι αρχές είναι από αυτήν εδώ την κάμερα. Γιατί βλέπουμε πού είναι και τι πιάνει, γιατί τι εικόνα έχει. Και ο Τάκης τώρα ως πλέον ειδικός, την πάει αλλού τη δουλειά. Δεν θέλω να πάμε τη δουλειά πουθενά. Όχι, δεν μπορώ, θέλω να αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά σας ναι, παρακαλώ, ακριβώς. Και κάνουμε μια συζήτηση, δεν πάμε τη δουλειά αλλού, δεν είμαστε ερευνητές, είμαστε δημοσιογράφοι. Καταγράφουμε τα και γεγονότα. Και μόνο καταγράφουμε ό,τι βλέπουμε. Συνεχίζοντας, θέλω να δούμε τα πλάνα με τη φωτιά. Αν Τάκη σου λέει κάτι. Αυτό μπορώ να πω και, και να το σταματήσουμε λίγο. Να το κάνουμε ένα stop, ένα pause εδώ για να. Ναι. Ωραία. Μίλησες να πάρουμε ίσως για και τα σούπερ από κάτω για να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα. Μίλησες νωρίτερα για καύσιμα και δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό είναι το καλύτερο. Υπάρχει κάτι με το καύσιμο. Το ξεκάθαρο είναι ότι ακριβώς μπροστά από το κασετόφωνο, εκεί που βρίσκεται το ηχοσύστημα, αν μπορούσε να τρυπήσει το χέρι σου με το κασετόφωνο, θα πιάνες το DFI. Δηλαδή είναι την αντλία υψηλής πίεσης. Με 5,5 bar φέρνει καύσιμο από το ρεζερβουάρ στον κινητήρα. Άρα λοιπόν, αν εκεί έχουν καεί τα πάντα, έχει αρχίσει να διαρρέει το καύσιμο. Όσο όμως έχει μείνει από την αντλία κυκλώματος, γιατί ξαναλέω για την επίστροφη αλβίδα, έχει σφραγίσει το ρεζερβουάρ. Το ρεζερβουάρ είναι άθικο, δεν έχει σκάσει το αυτοκίνητο. Δεν έχει αναφλεγεί το ρεζερβουάρ. Άρα αυτό που κήγεται εδώ τώρα είναι λάδια. Είναι λάδια, είναι αναλώσιμα, είναι καλώδια, είναι λάδια, είναι βακελίτιση. Το καύσιμο το οποίο υπήρχε στο σύστημα από την αντεπίστροφη μέχρι τον κινητήρα. Το κάτω που αυτά έχει στάξει στην άσφαλτο, γιατί εδώ είναι προφανές ότι κάτι, ναι, έχει στάξει είτε στην λάδι, άσφαλτο. Είτε λάδι, είτε καύσιμο το οποίο είναι, ξαναλέω, από το σωληνάκι λίγο μέχρι καύσιμο την. Ναι. Δεν φτάνει για να κάνει τέτοια φωτιά και τόσο μεγάλη. Κοίτα, υπάρχουν πλαστικά, υπάρχουν αναλώσιμα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία, φουντώνουν στο αυτοκίνητο, έτσι, ναι, εκείνη την ώρα. Τώρα, για να το συνοψίσουμε, λέμε από τη μία μεριά, όχι, δεν καίγεται αυτό το αυτοκίνητο έτσι περπατώντας στον δρόμο, πλην ακραίου ενδεχομένου, γιατί πάντα το ξέρουμε όλοι, οι μηχανές είναι μηχανές. Όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, δεν έχει καταγραφεί, μας λες, ποτέ. Ατμοσφαιρικός κινητήρας, ναι, ξανακρατάω τα στοιχεία με επιφύλαξη. 2007 με 2009, KGNS 4, V8, 4,8 λίτρα, 395 άλογα, ατμοσφαιρικό μότερ. Δεν είναι δηλαδή κάτι, ξανάλεω, το αυτοκίνητο το οποίο ξανάβαλε την Πόρσε μέσα στον παγκόσμιο χάρτη. Και ένα από τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα στον πλανήτη, ας πούμε, και τα καλύτερα, έτσι. Όλη η φωτιά, επιμένω αρκετά σε αυτό, είναι μπροστά, δηλαδή ό,τι έχει γίνει από μπρος. Στο χώρο του κινητήρα, εκεί που οι εξατμίσεις έχουν τη μεγάλη θερμότητα, μεγάλη θερμοκρασία για να δώσουν ανάφλεξη, γιατί κάτι πρέπει να βάλει τη φωτιά, έτσι, αν μιλάμε για φυσιολογικές καταστάσεις. Και το αυτοκίνητο. Είναι τα λάδια, δηλαδή τι αναφλέγηκε, ή τα λάδια, ή το, εφόσον έχει φύγει, δεν είναι να πεις ότι ταξίδευε ώρες και μπορεί να αρχίσουν να κάνουμε σενάρια. Θέλω είναι να δούμε και κάτι άλλο. Έχουμε και το άλλο βίντεο που είχε το Newsit, αυτό από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτό, ναι, εδώ να σταματήσουμε λίγο, να το πάμε λίγο πιο πριν μάλλον. Εδώ είναι το αυτοκίνητο που καίγεται. Λίγο πιο πριν το βίντεο, φαίνεται ότι ενώ το αυτοκίνητο καίγεται πολύ, η πυροσβεστική είναι εκεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι η φωτιά έχει κρατήσει ώρα. Να το, εδώ. Βλέπετε ότι υπάρχει το όχημα της πυροσβεστικής. Και ο πυροσβέστης έξω και το αυτοκίνητο ήδη καίγεται και καίγεται πολύ. Και δεύτερος πυροσβέστης, αυτός που είναι κοντά και προφανώς αρχίζει να επιχειρεί. Ίσως δεν έχει αρχίσει ακόμα. Εδώ, ας το κρατήσουμε κιόλας, γιατί η φωτιά φουντώνει. Άρα καίει κάμποση ώρα. Δηλαδή, όσο και αν γρήγορα έφτασε η πυροσβεστική, δεν μπορεί να ήταν ένα πυροσβεστικό όχημα απέναντι. Ένα πεντάλεπτο, εφτάλεπτο, δεκάλεπτο μέχρι να φτάσουν και οι άνθρωποι να επιχειρήσουν, έχει περάσει. Άρα καίγεται ώρα.
Θα τον μπορούσα να το πάρει σαν κομπλιμάν αυτό και για την οργάνωση Αττική Οδού και για την οργάνωση Προσβεστική, το ότι έχουν φτάσει τόσο έγκαιρα, έτσι. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, το μόνο βέβαιο είναι ότι η πυροσβεστική, το ότι έφτασε εκεί τόσο γρήγορα, δείχνει ότι το αυτοκίνητο αυτό ανεφλάγει και έχουν αρχίσει να καίγονται ό,τι υπάρχει μέσα πια. Έχει μονωτικά υλικά, έχει καλώδια, έχει πλαστικά, έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν αρχίσει να καίγονται. Τώρα, αν θα κάνει 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο, εξαρτάται από το. Από την ηλιορροφία δεν μπορούσε να βγει. Βασίλη, είναι κάτι, το λέω από την εμπειρία μου στο αυτοκίνητο, τάξη έχει πολύ μεγαλύτερη. Ναι, να το απαντήσω εγώ πολύ απλά. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει κάτι το καλώδιο που δίνει την εντολή απάνω για να ανοίξει ή αν δεν έχει ρεύμα πια το αυτοκίνητο. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Ο παράγοντας που λέγεται άνθρωπος. Σκεφτείτε το εξής. Οδηγείς ένα αυτοκίνητο στην Αττική Οδό με μια ταχύτητα και ξαφνικά πνίγεσαι στους καπνούς. Ο χρόνος απόκρισης που έχεις, ο ωφέλιμος πραγματικός χρόνος, είναι. Να πω δευτερόλεπτα, ας πούμε κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα, για να μην πω μικρότερο μέγεθος. Δηλαδή, σκεφτείτε μια καμπίνα αυτοκινήτου. Σύστημα αερισμού είναι που φέρει τους καπνούς. Η οποία γεμίζει καπνό. Μπράβο, σε κλάσματα δευτερολέπτου. Είναι αυτό που λέω ότι ίσως, ακόμα και αν έκανε προσπάθεια να ανοίξει την πόρτα που δεν άνοιγε γιατί είχε φρακάρει στο κράσπεδο. Ήταν πολύ άτυχος αυτό. Ήταν οριακό αν θα τα κατάφερνε. Από τη στιγμή που κόβει ταχύτητα, φουντώνει η φωτιά και από τη στιγμή που φουντώνει η φωτιά. Μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, όχι απλά δεν βλέπει τίποτα, έχει συσπνεύσει ήδη τόσο καπνό. Που έχεις χάσει τις αισθήσεις. Το ξαναλέω, έρχεται από το σύστημα αερισμού. Όλος ο καπνός, η φλόγα αυτή από το χώρο του κινητήρα, από το σύστημα αερισμού με το που θα κόψει και θα στροβιλήσει ο αέρας. Είναι όλο μέσα. Δηλαδή μπαίνει ένα σύννεφο το οποίο είναι τέλος.